Το 34ο κυνήγι θησαυρού στο Ρέθυμνο είναι γεγονός. Από νωρίς το πρωί, οι ομάδες έχουν στήσει τα αρχηγεία τους και οι κυνηγοί έχουν πάρει τους δρόμους. Πάντα με κράνος και προσοχή, ψάχνοντας το σύντεκνο ανάμεσα στους ενδιαφέροντες και συχνά δύσκολους γρίφους, τους οποίους έχουν ετοιμάσει τα τεμπελόσκυλα που είναι οι φετινοί διοργανωτές. Το φετινό σενάριο και θέμα είναι ο σύντεκνος. Το παιχνίδι, από ό,τι τώρα καταλαβαίνουν συχνά σιγά οι ομάδες, εμπεριέχει το σύντεκνο αλλά και τον παράλληλο που είναι ο νονός της νύχτας. Οπότε πρέπει να συνδέσουν όλο αυτό το πάζλ και σε συνδυασμό με τη λύση των γρίφων να μπουν στο μυαλό μας και να καταλήξουν στην έβρεση του θησαυρού. Είναι δύσκολο. Μέχρι στιγμής μας βγάζουν λίγο την Παναγία οι γρίφοι. Δηλαδή θέλει πολύ σκέψη, αλλά πάει καλά, πάει καλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Τρέχουμε πολύ, σκεφτόμαστε. Είναι ένας θεσμός που κρατάει το Ρέθυμνο δυνατά. Πώς είναι εύκολη η γρίφη ή δύσκολη? Βατή είναι. Ναι, έτσι νομίζω. Είμαστε από τις γρήγορες ομάδες? Μάλλον ναι. Όλα θέλετε να τα αποκαλύψουμε? Ενδιαφέροντες γρίφοι, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Καλό κυνήγι σε όλους. Το κέφι είναι διάχυτο στους δρόμους της πόλης, ενώ κάποια αρχηγεία έχουν στήσει πλούσιο φαγοπότη για να δουλέψουν τα γρανάζια της σκέψης και όχι μόνο. Μάλιστα, δεν λείπουν και τα κινητά κεράσματα, με την ομάδα Κρασοκουρούπες να προσφέρει φασολάδα σε όλους τους κυνηγούς του μεγάλου θησαυρού, στη μνήμη του Μανώλη Σταυριανάκη που έφυγε από τη ζωή. Στο πάτο είναι φασόλες, στο πάτο! Αρφάκι! Έλα, Μιχάλη! Έλα, πρόκαστε καλά για τον πρόκαστε! Έλα, μπράβο! Μέχρι στιγμής περνάμε καλά και ελπίζω να τελειώσουμε και στο αυτό και να είμαστε και νικητές εμείς. Είναι ένα ωραίο κυνήγι. Εμείς βέβαια σαν όνομα ομάδας είμαστε Μάσα Σούρα, οπότε μας πιάσατε χωρίς. Τώρα ανάβουν τα κάρβουνα. Θα περάσετε ξανά να πιούμε και μια, να φάμε και λιγάκι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Τι άλλο πρέπει να πω, τι πρέπει να πω, πείτε. Δεν ξέρω πώς πάμε. Πάμε πάντως. Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή με μια εκδήλωση όπου ενημερώθηκαν οι ομάδες για το τι μέλη γενέστε, ενώ το Σάββατο έκαναν προθέρμανση παίζοντας διάφορα παιχνίδια με στόχο όχι μόνο το θησαυρό αλλά και τη διασκέδαση, οδηγούμενοι στην κορύφωση του κυνηγιού σήμερα που αναδεικνύει το μεγάλο νικητή και επόμενο διοργανωτή του θεσμού της πόλης. Αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας η ANEC Lines, μέλος της Attica Group.